Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Μαΐου, 20 μέρες, 18 μέρες πριν από τις εκλογές, ελάχιστες μέρες απέμειναν μέχρι τις εκλογές. Θέλω να πω καταρχάς ότι το χθεσινό, εγώ δεν ξέρω από ποδόσφαιρο και σπανίως αναφέρομαι στα αθλητικά, αλλά χθες είδα μαζί με τον γιο μου τον Πέτρο, καθίσαμε και είδαμε τον καταπληκτικό αυτό παιχνίδι που έγινε ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα, όπου η Λίβερπουλ κέρδισε 4-0 και ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ στον πρώτο αγώνα στη Βαρκελόνη. Είχε χάσει 3-0 με δύο καταπληκτικά γκολ του Μέση. Χτες ο Μέση δεν έπαιξε και η Λίβερπουλ κέρδισε και πέρασε στον τελικό για δεύτερη στη σειρά χρονιά. Αυτό που έχω να πω και που δεν είναι ποδοσφαιρικό, γιατί δεν ξέρω από ποδόσφαιρο και άρα δεν μπορώ να το κρίνω, παρά μόνο να βλέπω και να μ' αρέσει το θέαμα, είναι το εξής. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που βρίσκεται σαφώς. Μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα Ισπανίας, μπορεί να φτάσει εδώ που φτάσε, αλλά βρίσκεται σε μια αποδρομή. Χωρί. Στηρίζεται κυρίως στα ξεσπάσματα ενός πολύ μεγάλου παίκτη, μιας ιδιοφύειας όπως είναι ο Λιονέλ Μέση. Αν ο Λιονέλ Μέση δεν παίξει, όπως δεν έπαιξε χτες, τότε η Λίβερπουλ χάνει. Η Μπαρτσελόνα χάνει. Αντίθετα, ο Κλοπ στη Λίβερπουλ έχει φτιάξει μια ομάδα συνόλου. Γιατί το λέω αυτό, όχι για να αναφερθώ στα ποδοσφαιρικά, αλλά για να καταλάβουμε ότι μια ομάδα για να μπορέσει να λειτουργεί και να κερδίζει και να πηγαίνει καλά και να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ομάδα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει παντού. Ισχύει και στην πολιτική, στην οποία αναφερόμαστε κυρίως σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα έρχομαι στα δύο μεγάλα θέματα της ημέρας. Το πρώτο μεγάλο θέμα της ημέρας, όπως ξέρετε, είναι οι παροχές που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του. Το δεύτερο θέμα είναι η συνεχιζόμενο και σωστά μεγάλος θόρυβος που έχει ξεσπάσει με αφορμή τις διακοπές του Πρωθυπουργού πέρσι το καλοκαίρι με το κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, την οποία ο κύριος Τσίπρας διόρισε ως πρεσβευτή επί τιμή. Σας είπα και χτες ότι το θέμα αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, όπως κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Είναι ευθεία συναλλαγή. Είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο κύριος Τσίπρας διόρισε μια πλούσια κυρία, αρχικά άμεστη σύμβουλό του, και μετά την διόρισε πρέσβη εκπροσωπικότητων, προφανώς για να αποκτήσει η ίδια μια οντότητα ή έτσι όπως το έβλεπε η ίδια. Ένα κύρος, το να λέει ότι είναι πρέσβυρα, μας κακομαθαίνετε κύριε Πρέζη, κυρία Πρέζη, και ταυτόχρονα του εκχώρησε ως δώρο για μια εβδομάδα αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί αυτό το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα να κόστησε πάνω από 150.000 ευρώ για μια εβδομάδα 10 μέρες που πήγε στα Ιόνια νησιά και έκανε κουραζιέρα με το κότερο 34 παρακαλώ μέτρων με την κυρία Παναγοπούλου. Δεν είναι θέμα, επαναλαμβάνω, κουτσομπολιού. Δεν είναι ο φίλος που έδωσε στο φίλο να πάει να ξεκουραστεί. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι φίλος της κυρίας Παναγοπούλου, την κυρία Παναγοπούλου φίλη του κυρίου Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και η κυρία Παναγοπούλου ήταν, πέθανε ο άντρας της δυστυχώς, σύζυγος ενός εκ των πλουσιότερων Ελλήνων. Και η ίδια σήμερα είναι πλουσία. Αυτό το οποίο έγινε είναι ο ορισμός της διαπλακής. Η συναλλαγή ανάμεσα σε έναν πολιτικό πρόσωπο, τον Πρωθυπουργό, κατά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, με μία πολύ πλούσια κυρία. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Και ούτε μπορεί να ξεχαστεί. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, όπως η Γερμανία, για πολύ λιγότερο, για πολύ μικρότερα δώρα, ο Γερμανός Πρόεδρος είχε πάρει δώρο 700 μόλις ευρώ. Υποχρεώθηκε σε παρέτηση. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, αν ήταν σοβαρή χώρα και δημοκρατική χώρα, θα είχε υποβάλει την παρέτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα όχι μόνο δεν την υποβάλλει, αλλά λέει συνεχώς ψέματα. Στην αρχή έλεγε ότι δεν είχε συμβεί αυτό, δεν είχε πάει διακοπές με το κότερο του ζεύγους Παναγόπουλου και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Και όταν η ίδια η κυρία Παναγοπούλου το παραδέχτηκε, προσπαθεί να το διασκεδάσει λέγοντας μόνο ήταν κουρασμένος. Κοιτάξτε, αν ο κύριος Τσίπρας είναι κουρασμένος, να πάει σπίτι του. Οι κουρασμένοι για σπίτι τους.
Εάν πάλι ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει διακοπές, να τις κάνει με το δικό του πορτοφόλι. Δόξα τω Θεώ, καλό μισθό παίρνει. Δεν έχει δικαίωμα να παίρνει δώρα. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Σας έλεγα και χτες ότι πράγματι συμβαίνει. Έχει συμβεί κατ' επανάληψη στην Ελλάδα. Να χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα οι πολιτικοί. Και γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Γι' αυτό κατέρευσε η χώρα. Τι θα πρέπει να συνεχίσουμε? Πολλό μάλλον να θυμίσω τον σάλο που είχε ξεσπάσει τότε που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός της Καλαμάτας, όταν αποκαλύφθηκε ότι μετά τον σεισμό, που ήταν κάτι, όχι βέβαια, σε καμία σύγκριση με την... Δεν είχε 101 νεκρούς όπως το Μάτι, καμία σύγκριση, αλλά ήταν ένα μεγάλο γεγονός, ο σεισμός της Καλαμάτας, ο κύριος, ο τότε, δεν είναι, έχει πεθάνει πολλά χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε πάρει το κότερο του Κόκαλη. Ναι, ναι, του Κόκαλη, ναι, 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 του διαπλεκόμενου Κόκαλη που τώρα έγινε μαρξιστής και Σιριζέος, τον Γκουανταλαχάρα, και είχε πάει διακοπές. Είχε ξεσπάσει πάλι σ' άλλους για αυτό το θέμα. Να θυμίσω επίσης ότι όταν είχε αποκαλυφθεί, ήταν το 2002, κάπου εκεί, είχε αποκαλυφθεί ότι ο Θόδωρος Τσουκάτος, κολλητός, ο κολλητός συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, τότε πρωθυπουργού της Ελλάδος, είχε κάνει διακοπές με το κότερο του Κόκαλη, ο Σιμίτης του ζήτησε την παραίτησή του του Τσουκάτου. Και έφυγε ο Τσουκάτος από το περιβάλλον Σιμίτη. Και σωστά έφυγε. Γιατί δεν μπορεί ένα δημόσιο πρόσωπο που κατέχει μάλιστα δημόσια εξουσία να κάνει διακοπές με βαθύπλουτους επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ορισμός της διαπλοκής, της συναλλαγής ανάμεσα σε πολιτικούς και επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει διαπλοκή. Γι' αυτό εγώ τα έλεγα, θα τα λέω και θα τα ξαναλέω. Και όποιος θέλει να τα ακούσει. Πάω τώρα στις παροχές που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του εξήγηλαν χθες στο Ζάπιο. Μου έκανε εντύπωση καταρχάς ότι κανένας από τους συναδέλφους δημοσιογράφους δεν του έκανε ερώτηση για το κότερο. Κανένας. Μίζον ατόπιμα δημοσιογραφικό αυτό. Μίζον. Γιατί στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει αυτή η διαπλοκή, οι δημοσιογράφοι πολλές φορές παίζουν το παιχνίδι της εκάστοτε εξουσίας, της εκάστοτε κυβέρνησης. Όποια και να είναι η κυβέρνηση αυτή. Συγκαλύπτουν και καλύπτουν τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν συμβαίνει τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν συμβαίνει τώρα με τον Τσίπρα, συνέβαινε και στο παρελθόν. Και με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Οι δημοσιογράφοι σαν να προσπαθούν να καλύψουν τον κάθε πρωθυπουργό. Ή ντρέπονται, ή φοβούνται, ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και σε αυτό φταίνε και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Οι οποίοι προσπαθούν να τα έχουν καλά με την εκάστοτε εξουσία. Έτσι, για να είμαστε τα πράγματα, τα λέμε ειλικρινώς. Χτες το μείζον θέμα ήταν οι βόλτες με το κότερο της κυρίας Παναγοπούλου. Και γι' αυτό δεν ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του που δώσανε χθες συνέντευξη τύπου επί ώρα, που μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η ουσία των μέτρων. Είσαι εναντίον των μέτρων, είσαι εναντίον των μέτρων που δίνουν μια μικρή ανακούφιση στους πολίτες. Όχι φυσικά, είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ και ήμουν από τους πρώτους που έλεγα ότι κακώς ο κύριος Τσίπρας είχε αυξήσει τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 24%. Και θεωρούσα πως ήταν ένα μεγάλο του λάθος. Και έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει. Και μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία, εδώ και 2-3 χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είχε εξαγγείλει την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και σε ορισμένα τρόφιμα του σούπερ μάρκετ από το 24% στο 13%. Πολύ σωστά αυτό το μέτρο, είναι πολύ σωστό αυτό το μέτρο, δεν έπρεπε να έχει αυξηθεί. Ο κύριος Τσίπρας τον αύξησε τον ΦΠΑ που χτες εξήγηλε ότι θα μειωθεί. Δεν τον αύξησα εγώ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα άλλο κόμμα. Πώς το έκανε αυτό ο κύριος Τσίπρας? Το έκανε γιατί είχε τη μονομανία ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ΦΠΑ, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Τώρα που φεύγει από την κυβέρνηση, είναι ζήτημα λίγων μηνών για να φύγει από την κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε ότι θα πρέπει να μειώσει τον ΦΠΑ που ο ίδιος είχε αυξήσει. Καλώς.
αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει πολύ, δεν θα έπρεπε να τον είχε αυξήσει. Μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία τη γνωστή, το γνωστό ανέκδοτο με τον Χότζα και το Χότζα, τον κομμουνιστή δικτάτορα της Αλβανίας. Οπότε όταν του είπαν ότι δυσανασχετεί ο κόσμος γιατί δεν έχει σπίτια για να μείνει, είναι πολύ μικρά τα σπίτια για να ζήσει οι οικογένειές τους, είπε, α, έτσι δυσανασχετούν, βάλτε και τα ζώα μέσα. Τα κτίνη, τις αγελάδες, τα άλογα που έχουν στο στάβλο τους. Βάλτε τα μέσα. Έγινε φρικτή η ζωή των ανθρώπων. Ήταν πολύ πιεσμένη. Και μετά ο Χότζας, σε μια ένδειξη μεγαλοθυμίας, είπε, βγάλτε τα ζώα από τα σπίτια. Τα σπίτια που και τότε ανακουφίστηκαν, λέει, οι πολίτες. Τι ανακουφίστηκαν. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει το πρόβλημα. Αυτές οι κουτοπονηριές, που είναι κουτοπονηριές, δεν ταιριάζουν σε έναν πολιτικό και σε πολιτικούς που πραγματικά εστερνίζονται και επιθυγιώκουν τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Γιατί όπως έχω πει κατ' επανάληψη, ο πολιτικός πρέπει να είναι υπηρέτης και όχι αφέντης του λαού. Και πάω στο σημαντικότερο θέμα από τις παροχές του κυρίου Τσίπρα, διότι όλες οι άλλες παροχές είναι κουβέντες για το μέλλον που δεν θα είναι ο ίδιος κυβέρνηση, οπότε δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Ακόμα και το ζήτημα του αφορολογήτου δεν το κατήργησε χθες ο Πρωθυπουργός. Ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, δεν έφερε νόμο σχετικό ή δεν πρόκειται να φέρει μέσα στις επόμενες μέρες. Το μόνο μέτρο που έλαβε, πέραν από την σωστή μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, σε κάποια τρόφιμα, στο φυσικό αέριο και ούτω καθεξής, που είναι πολύ σωστό μέτρο, που δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την αρχή, ο ίδιος ο Τσίπρας τον είχε αυξήσει τον ΦΠΑ εκεί, είναι αυτό το δωράκι, αυτή η επετία, αυτό το φιλοδόρημα που δίνει στους συνταξιούχους ανάλογα από 350 μέχρι 500-550 ευρώ, ανάλογα. Θα μου πείτε, κακώς δίνεται αυτό το επίδομα. Καλώς θα το πάρουν οι συνταξιούχοι. Καλά θα κάνουν και θα το πάρουν γιατί όντως το έχουν ανάγκη. Και πρέπει να το πάρουν οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι αυτό το επίδομα. Που σ' άλλους θα είναι 350 ευρώ, σ' άλλους 400, σ' άλλους 500. Εκεί μπορεί να φτάσει σε κάποιους πολύ ψηλοί, με ψηλές συντάξεις άνω των 2.000, μπορεί να ξεπεράσει 600 ευρώ. Αλλά είναι χοντρικά γύρω στα 400 με 500 ευρώ. Το ερώτημα όμως δεν είναι ότι αυτό είναι επίδομα, δεν είναι 13η σύνταξη. Ψευδώς το αποκάλεσε ο κύριος Τσίπρας 13η σύνταξη. 13η σύνταξη δινόταν τα Χριστούγεννα, ήταν το δώρο Χριστουγέννων και του νέου έτους. Ήταν μια ολόκληρη σύνταξη, την οποία καταργήθηκε επί κυβερνήσεων της παλιότερης, επί κυβερνήσεων του Γεωργίου Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος. Κακώς καταργήθηκε, θα έπρεπε να επανέλθει 13η σύνταξη, αλλά δεν την επαναφέρει καμία κυβέρνηση. Και ο κύριος Τσίπρας δεν την επαναφέρει. Δίνει ένα βοήθημα, τώρα, αποκλειστικά και μόνον για προεκλογικούς σκοπούς. Λέει στον συνταξιούχο δηλαδή, θα σου δώσω 400-500 ευρώ και θα αγοράσω την ψήφο σου. Θα σου δώσω 450-500 ευρώ για να με ψηφίσεις. Μου θυμίζει τις μαύρες μέρες του παρελθόντος. Όταν υποψήφοι πολιτικοί και κόμματα δίνανε 5.000 ή τι υπήρχε τότε σε ψηφοφόρους για να τους ψηφίσουν. Μιλάμε όχι για αντιδημοκρατική συμπεριφορά εκ μέρους του κ. Τσίπρα, μιλάμε για προστιχιά. Με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι βαριά η έκφραση, αλλά είναι πρόστιχη αυτό που έκανε. Σου δίνω λεφτά από τον κρατικό κορβανά κιόλας, έτσι, για να εξαγοράσω την ψήφο σου, να σε επηρεάσω και να εξαγοράσω την ψήφο σου. Γιατί αυτά τα χρήματα θα δοθούν μόλις τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν είναι κάτι που θα δοθεί αργότερα. Θα δοθεί τώρα. Για να το πάρει στα χέρια του ο συνταξιούχος, μπας και τον ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, μεν και σωστά, ο συνταξιούχος θα πάρει αυτό το φιλοδόρημα, γιατί περί φιλοδορήματος πρόκειται, το έχει ανάγκη και τα 300 ευρώ τα έχει ανάγκη και τα 400 ευρώ τα έχει ανάγκη και τα 500, αλλά θα πάει να ψηφίσει αυτό που έχει αποφασίσει να ψηφίσει. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν είναι κορόιδα, δεν είναι γίδια, δεν είναι βλάκες, είναι άνθρωποι που σκέπτονται,
θα πάρουν και καλά θα κάνουν να τα πάρουν αυτά τα χρήματα, γιατί τα χρειάζονται, αλλά δεν θα αλλάξουν την ψήφο τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος και μόνο. Το οποίο, επαναλαμβάνω, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του είναι πρόστιχο. Είναι και σφόδρα ανήθικο και αντιδημοκρατικό. Δεν πρόκειται περί 13ης σύνταξης. Πρόκειται περί ενός επιδόματος, ενός βοηθήματος, το οποίο λέει θα δίδεται, του χρόνου δεν θα είναι η κυβέρνηση εκείνος, οπότε δεν ξέρει, θα δίνεται λέει μόνιμα. Πότε, τι θα είναι, προεκλογικό, τι σύνταξη θα είναι, προεκλογική, σύνταξη ευρωεκλογών, θα γίνουν και του χρόνου ευρωεκλογές. Δεν υπάρχει το Μάιο βοήθημα. Δίνεται τώρα αποκλειστικά και μόνο μπας και κοροϊδέψει κάποιους συνταξιούχους και τον ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, όπου επίκειται, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, κατάρρευση εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Θλίβομαι με όλα αυτά. Θλίβομαι. Θλίβομαι περισσότερο, όχι μόνο για τις πολιτικές, αλλά για το ήθος των ανθρώπων. Ξέρετε, το ήθος στην πολιτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τουλάχιστον για μένα. Φαντάζομαι και για εσάς. Πολιτική ανήθικη και με ήττα και με όμικρον γιώτα δεν θέλω να υπάρχω. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, η χώρα δεν έχει μέλλον. Θα καταστραφεί. Κουτοπονηριές σαν για αυτές που κάνει ο κύριος Τσίπρας προσβάλλουν και το πολιτικό σύστημα και τη χώρα. Και κυρίως προσβάλλουν τον ίδιο τον συνταξιούχο, ο οποίος θα το πάρει βέβαια το βοήθημα αυτό και καλά θα κάνει, επαναλαμβάνω, που θα το πάρει, αλλά δεν είναι βλάξ ο συνταξιούχος για να μην καταλαβαίνει ότι είναι προσπάθεια εξαγοράς της ψήφους του τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές θα το πάρει. Το έχετε καταλάβει αυτό? Τρεις μέρες πριν από τις ευρωεκλογές 26 Μαΐου. Και όλο αυτό βέβαια έγινε για να αλλοιωθούν κάπως οι δυσμενείς εντυπώσεις που υπάρχουν, το ένα μετά το άλλο βγαίνουν οι συμπεριφορές, οι κακές του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι με το Κότερο, κάτι με τον Μπολάκη, κάτι με το Μάτι, κάτι με τις δημοσκοπήσεις, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, και φυσικά το μακεδονικό, έχουν δημιουργήσει πολύ αρνητικό κλίμα για το κυβερνών κόμμα. Τώρα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καλαποθαράκο, μια και ανέφερα και το Μάτι κιόλας, και ο ίδιος είναι κάτοικος του Δήμου Μαραθώνα, όπου έγινε μεγάλη καταστροφή. Είναι υποψήφιος του Περιφερειακού Σύμβουλου Ανατολικής Αττικής με τον Γιάννη Σγουρό. Καλησπέρα κύριε Καλαποθαράκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ξέρετε, το θέμα στο Μάτι, η καταστροφή αυτή, η τραγωδία που έπληξε, δεν έπληξε μόνο το Μάτι, έπληξε τη συλλογή, την ολόκληρη την κοινωνία μας, γιατί υπήρξε ένα πλήγμα στη συλλογική μας ψυχή ως Ελλήνων από αυτήν την καταστροφή με τους 100 και πλέον νεκρούς στο Μάτι, συνεχίζει να αποτελεί θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των κομμάτων. Είναι μια πολιτική υπόθεση, πάνω απ' όλα είναι μια ηθική κοινωνική υπόθεση, αλλά είναι και μια πολιτική υπόθεση. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτή την τραγωδία που έπληξε τους συμπολίτες μας στο Μάτι? Φυσικά, κύριε Λοβέρδο, και πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Και θα έλεγα σε βαθμό κακουργήματος και θα το αναλύσω. Όμως ποιος μας διαβεβαιώνει ότι αυτό το καλοκαίρι, κάτι που απέφχομαι, δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός? Γιατί έχουμε και άλλες περιοχές οι οποίες είναι απροστάτευτες. Όπως είναι το πάρκο στο Σχοινιά, αυτός ο υδροβιότοπος, με ένα και μοναδικό δρόμο προς τα δικαστικά, όπως λέμε, και δεν υπάρχει καμία διαφύγη. Ένα πυκνό φυτό πάρκο 9.000 στρεμμάτων. Και δεν είναι και το μόνο, είναι και άλλες περιοχές. Εγώ, ξέρετε, επειδή το πατρικό μου είναι στην Πεντέλη, έχω γλιτώσει το σπίτι μου δύο φορές. Τη μία ήμουν και πυρόπληκτος το 98. Το 2009 το γλίτωσα επειδή είχα κόψει τα έφλεκτα δέντρα, τα πεύκα, και έβαλα μουριές. Τα υδρόφυλλα μειώνουν, εν πάση περιπτώσει, το θερμικό φορτίο και σταματάνε τις λεγόμενες κάφτρες. Για το Μάτι που είπατε,
Πριν αναφερθώ στις πολιτικές ευθύνες. Και η περσινή πυρκαγιά από τον Πεντέλη ξεκίνησε, έτσι. Από την Ταού Πεντέλη συγκεκριμένα, από κάποιον με ψυχολογικά προβλήματα. Εντάξει, δεν υπήρχε επαρκή φύλαξη. Δεν ξέρω αν είχαν φύγει τα αυτοκίνητα. Ένα που θυμάμαι πάντα κάθε χρόνο εκεί να έχει πάει στην άλλη φωτιά προς τον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα συγκεκριμένα. Όμως ξεκίνησε από εκεί και δεν είναι τόσο ταμποφόρο που τα ακούσαμε, 9-10. Καταρχήν τα 9 ταμποφόρο σταματάει ο πόπλος πλοίων. Εδώ είχαμε τα καράβια και φέρανε κόσμο από τα νησιά. Ήταν λιγότερα ταμποφόρο. Εντάξει, ήταν όμως πολύ ισχυρός ο άνεμος. Οι πολιτικές ευθύνες αναφορά. Δεν υπήρχε διοίκηση και η διοίκηση, κύριε Λοβέρδο, ξεκινάει από την ίδια την κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έναν οργανισμό ο οποίος δημιουργήθηκε από τη δεκαετία του 90 μόνο και μόνο για να διοριστούν κάποιοι. Το 95, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Ένας θεσμός, ο οποίος θεσμός, οργανισμός, εν πάση περιπτώσει, που δεν λειτουργήσε ποτέ και τον Αύγουστο του 18 καταργήθηκε κιόλας. Πώς καταργήθηκε? Με αλλαγή ονόματος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα, οι ίδιες εντολές θα δοθούν. Ποιες εντολές? Πώς λειτουργεί αυτή η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ξέρει κανείς? Τι ρόλο παίζει η περιφέρεια, αναβαθμισμένη περιφέρεια και αναβαθμισμένη δήμη? Ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις περιπτώσεις? Η πυροσβεστική, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Ποιος ξέρει, ποιος μας είπε? Είναι σαφές και με το ντοκιμαντέρ που είδαμε του Sky και του Αλέξη Παπαχελά ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος τελεί υποδιάλυση. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη τώρα. Δεν συνέβη επί Τσίπρα και Δούρου. Έτσι. Προφανώς ο κρατικός μηχανισμός βαίνει σε παρακμή εδώ και δεκαετίες. Χειροτερεύει και σιγά-σιγά. Δεν είναι μόνο προσωπικές οι ευθύνες του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Δούρου. Σίγουρα, αλλά επιτρέψτε μου, μια και έχουμε και είμαστε σε περίοδο προεκλογική αυτοδιοικητικών κυρίως εκλογών, πέρα από τις ευρωπαϊκές. Εντάχει να πω ότι ο θεσμός της νομαρχίας έχει ξεκινήσει από το 1833 επί κυβερνήσεων Μαυροκορδάτου. Ένας θεσμός να ενώσει την κυβέρνηση με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τους Δήμους. Το 1994 λοιπόν έχουμε πρώτη φορά αιρετή νομαρχία. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε το σχέδιο Καποδίστρια το 1998 για καλύτερη βελτίωση, να καταργηθούν δηλαδή οι κοινότητες τότε. Γιατί είχαμε πάρα πολλές κοινότητες μικρές, δεν είχαμε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί ο πολίτης να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα μέτρο που και αυτό ήθελε την αναβάθμισή του και βλέπουμε αργότερα 12 χρόνια το σχέδιο Καλλικράτη. Τι προβλέπει το σχέδιο Καλλικράτη? Κατάργηση των κοινοτήτων. Και από 1025 έχουμε 350 πλέον Δήμους με δυνατές υπηρεσίες. Άρα πάμε και σε αναβαθμισμένη περιφέρεια. Καταργούνται οι νομαρχίες. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γίνονται για να προλαβαίνουμε φυσικές καταστροφές και να έχουμε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες προς την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ερχόμαστε λοιπόν στο περσινό γεγονός που αναφέρατε και εν έτη 2018 βλέπουμε απροστάτευτο τον κόσμο. Να σας πω ένα αίτιο ακόμα. Εσείς φοβάστε, γιατί τώρα το ό,τι έγινε, έγινε δυστυχώς. Το θέμα είναι να βάλαμε μυαλό και να μην ξαγίνει. Σωστά. Βάλαμε μυαλό. Δεν νομίζω. Σας πω κάτι. Νομιμοποιήσαμε τα αυθαίρετα στο μάτι, όπως και σε άλλες περιοχές. Τους δρόμους τους ανοίξαμε. Όταν εντάσσεται μια περιοχή στο σχέδιο, στην προκειμένη περίπτωση είχαμε νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Οι αρτηρίες οι οδικές δεν πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να υπάρχουν παράδρομοι. Έγινε κάτι τέτοιο? Δεν έγινε. Άρα ποιοι ευθύνονται? Σήμερα η κατάσταση, μια και εσείς είστε κάτοικος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο που καθαρίζουν από τα δέντρα να πάνε να γίνουν βιομάζα, δεν έχω δει κάτι. Mm-hmm. Ακούω διάφορα, δεν έχω δει ακόμα στην πράξη. Κλείνουμε ένα χρόνο. Λένε ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο, ο κύριος Σπύριτζης ανήκειλε. Τα μέσα αυτά της δασοπυρόσβεσης που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και η κυρία Δούρη Περιφερειάρχης ότι θα υπάρχουν κλπ. Έχουν έρθει, διότι δεν απαντάτε. Αυτό ακόμα δεν έχει απαντήσει. Η απερχόμενη κυρία Περιφερειάρχης, κυρία Δούρου, που έχει αποτύχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο μάτι, τι συναντήθηκε? Η εγκατάλειψη, η αδιαφορία και η ανικανότητα. Τι μέτρα μπορεί να εξαγγείλει η κυρία Δούρου? Ο κύριος Γουρός, επιτρέψτε μου, της άφησε όταν ανέλαβε 350 εκατομμύρια σε κωδικούς έργων. Και αυτά τα χρήματα τα έδωσε στην κυβέρνηση τότε, όπως καθυστερήσαν να πάνε στο επόμενο μνημόνιο που θα τα σκίζανε δια μιας νυχτός με ένα άρθρο και ένα νόμο, όπως γνωρίζετε, και καλέσανε και τους δημάρχους να δώσουν τα αποθεματικά τους προκειμένου να πληρώσουμε τους τοκογλύφους μας. Και εκεί πήγαν τα χρήματα, δεν ξαναεπιστρέψανε. Αυτά τα χρήματα που είχαν οι Δήμοι και η Περιφέρεια ήταν πνοή ζωής για τους κατοίκους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει.
για τα θέματα φυσικών καταστροφών και όχι μόνο της δασοπυρόσβεσης. Να σας πω ενδεικτικά το εξής για τη δική μου περιοχή. Στο Μαραθώνα υπάρχει το ελικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού, όπου θα ζητήσουμε να σταθμεύουν μόνιμα δύο ελικόπτερα Σινούκ του στρατού, τα οποία σταθμεύουν στον Ασπρόπυργο περίπου τα 25-26, και αυτά δίνονται το καλοκαίρι σε περιοχές όπως ακριτικά νησιά κλπ. Και κάποια άλλα είναι και χαλασμένα, ή εν πάση περιπτώσει τα σέρβις δεν τους επιτρέπουν να πάνε μακριά. Εμείς θέλουμε λοιπόν στη βάση ελικοδρομίου αυτή να σταθμεύουν δύο Σινούκ. Για ποιο λόγο τώρα? Γιατί στην Ανατολική Αττική έχουμε κάθε χρόνο σοβαρές πυρκαγιές. Μόνο το 2004 δεν είχαμε, λόγω Ολυμπιακών Αγώνων σε όλη την Ελλάδα. Εάν αυτό λέει κάτι, λόγω φύλαξης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεν είναι όμως μόνο οι πυρκαγιές. Σε μεγάλο βαθμό η Ανατολική Αττική είναι επιβαρημένη με πολύ αυθαίρετη δόμηση, με πολύ μεγάλη καταστροφή του πρασίνου. Έτσι. Οι πυρκαγιές επέτειναν την κατάσταση. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ζωή στην Ανατολική Σωστά Αττική τα λέτε, να είναι... γιατί η Ανατολική Αττική συγκεκριμένα έχει δασικές εκτάσεις μεγάλες, είναι εκτάσεις υποασφισβήτης, είναι αγροτικές περιοχές και νεόδημητες περιοχές ελάχιστες. Από εκεί και πέρα έχουμε αυθαιρεσίες. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Σε περίπτωση σοβαρής νεροποντής θα έχουμε και πλημμύρες. Έτσι. Υπάρχουν ρέματα τα οποία τα έχουν κλείσει, έχουν κλειστεί διατομής σε κάποια αρκετά μέτρα ως προς τη θάλασσα που εκβάλλουν, όπου εκεί έχουν γίνει κάποια λάθη. Και ποια είναι τα λάθη? Κατεβάζοντας φερτά υλικά σε μια σοβαρή νεροποντή, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, αυτά, ξέρετε, μπουκώνουν μέσα και θέλουν καθάρισμα. Ποιος μπορεί να μπει όταν το ύψος του είναι στο 1,5 μέτρο? Θα έπρεπε να είναι λίγο ψηλότερα, μπορεί να μπουν αυτά τα μηχανήματα τύπου μπόπκα, να τα καθαρίζουν. Και να σας πω ενδεικτικά ότι και εκεί υπάρχουν ατέλειες. Όπως στη Νέα Μάκρη, για παράδειγμα, στο λιμάνι που υφίσταται, δίπλα έχει παιδική χαρά. Κάτω από την παιδική χαρά, λοιπόν, περνάει ένα ρέμα κλειστής διατομής, το οποίο δεν εκβάλλει στη θάλασσα, πρέπει να έρθει το χειμέριο κύμα να το ξεπλύνει. Και ακούστε τώρα το παράδοξο. Κάποιοι κάτοικοι, όπως θα τα έχετε ακούσει, γενικά στην Ανατολική Αττική, γιατί δεν υπάρχει σύστημα για τα απόβλητα, τα λίμματα. Υπάρχουν μόνο κάποιοι αγωγοί ομβρίων υδάτων. Στους αγωγούς λοιπόν αυτούς ομβρίων υδάτων, με αντλίες, αδειάζουν τους βόθρους τους. Και πού καταλήγουν? Καταλήγουν προς τις παραλίες. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτά τα ρέματα θα έπρεπε να είναι 100 μέτρα μέσα στη θάλασσα και όχι να σταματάνε σε παιδικές χαρές ή σε χώρους λουωμένων. Βέβαια, δεν δίνω συγχωροχάρτη στους άτακτους αυτούς ή παραβατικούς πολίτες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι προς Θεού. Πρέπει λοιπόν όμως κάποια στιγμή να λυθεί και αυτό το πρόβλημα με βιολογικούς καθαρισμούς. Κύριε Καλαποθαράκο, βέβαια, όποιος και αν εκλεγεί Περιφερειάρχης στις 26 στις 2 Ιουνίου που θα εκλεγεί ο Περιφερειάρχης, είτε είναι ο κύριος Γουρός, είτε είναι ο κύριος Πατούλης, η κυρία Δούρφα είναι όμως και το καλοκαίρι η Περιφερειάρχης. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου είναι η σημερινή διοίκηση. Άρα λοιπόν, αν σκάσει κι άλλη στραβή στη βάρδια της, τι θα κάνουμε? Εμείς έχουμε συζητήσει και από τη στιγμή που θα μας επιλέξει ο λαός, από την επόμενη μέρα θα πάμε στην Περιφέρεια και θα κάνουμε συστάσεις και θα είμαστε παρόντες στα μέτρα που θα πάρθουν. Με το σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, σοβαρή στρατηγική σημασία για όλα τα θέματα αυτά. Θα είμαστε παρόντες. Δεν την αφήσουμε μόνη της, την κυρία Δούρου, και απροστάτε αυτό το λαό. Σας είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα, όπως στην περιοχή του Σχοινιά. Εάν εκεί εκδηλωθεί φωτιά, ποιος θα τους σώσει? Θα τρέχουν στη θάλασσα όλοι. Και δεν είναι μόνο αυτό το σημείο, είναι και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Ή μήπως δεν είχαμε σοβαρή πυρκαγιά το 17 στον Κάλαμο? Τα θυμόσαστε. Απλά ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, είχαμε μόνο υλικές ζημίες και με κάποια εγκάβματα κάποιοι. Ευτυχώς τουλάχιστον. Αλλά το κακό δεν αργεί ποτέ δεν να γίνει. Δεν είχαμε νεκρούς, αλλά η πυρκαγιά στους Αγίους Αποστόλους και στον Κάλαμο πρόπερση ήταν πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι. Μεγάλη όπως ήταν και στη Δυτική Αττική, που έγινε πέρσι, την ίδια μέρα με το Μάτι. Σωστά, μεγάλη έκταση, απλά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε εκεί θύματα. Όμως αυτό δεν μπορεί να μας το προεξοφλήσει κάποιος αυτό το καλοκαίρι, να δεν πάρουμε τα μέτρα μας. Προφανώς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καλαποθαράκο, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Βέβαια, ξέρετε, άλλη είναι η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων που θα γίνει στις 26 Μαΐου. Βέβαια, η εκλογή του Περιφερειάρχη χρειάζεται 50-1. Δεύτερη Κυριακή. Αυτό θα γίνει τη Δεύτερη Κυριακή. Θα δούμε τι θα γίνει. Η δικιά μας εκλογή είναι την πρώτη Κυριακή. Περιμένουμε να στιγμίσει ο κόσμος. Γιατί, όπως ξέρετε, ο καινούριος νόμος επιβάλλει συνεργασίες. Επιβάλλει τις επιτρέπει απλά. Τις επιβάλλει. Και για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτή. Γι' αυτό και οι έντονες συγκρούσεις προεκλογικά ίσως να μην είναι σε όφελος κάποιον. Δεν τις προκαλούμε εμείς. Ναι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και στον κύριο Τούρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, μετά από όλα αυτά που είπα εγώ, καιρός είναι να μιλήσετε κι εσείς, όπως κάθε μέρα.
Λοιπόν, 2-11-18-60-001, 2-11-18-60-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας, αυτό το τηλέφωνο παίρνετε από τώρα για να βγείτε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής μας. Να επισημάνω ότι τα δύο μεγάλα ζητήματα της ημέρας είναι το πολιτικό και ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει από τις καφάτες διακοπές με τη θαλαμιγό του Ζεύγους Παναγόπουλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, οι παροχές που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς του και φυσικά η σημερινή τριήμερη συζήτηση που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή τα μεσάνυχτα για την παροχή, όπως εξελίσσεται, ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δείχνει να μην θέλει να εγκαταλείψει με τίποτα την εξουσία του. Και βάζει πλάτη και στον σύντροφό του, τον κύριο Πολάκη. Κύριε Αλέξανδρε, καλησπέρα σας. Κύριε Λοβέρδε, καλησπέρα και συγγνώμη γιατί είναι η δεύτερη φορά που σας απασχολώ αυτή την εβδομάδα. Το κάνω πάντα όταν έχω κάτι σοβαρό να πω και νομίζω ότι τώρα έχω πράγματι. Σαν παλιός συνταξιούχος έχω κάθε νόμιμο συμφέρον και ενδιαφέρον να ασχολούμαι με τη σύνταξη, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την περίφημη 13η. Ήδη, σαν από καιρό υποψιασμένος και δύσπιστος περί τα λεγόμενα τα ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΙΚΑ, ξέρω ότι πρέπει πάντα να βάζουμε αποκωδικοποιητή σε αυτά τα λεγόμενα. Και εστιάζω τώρα την προσοχή μου σε μία πονηρή αναφορά που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε. Είπε τη λέξη δώρο Πάσχα και έκανε μετά αναλυτική αναφορά στην κλιμάκωση του ποσού που θα καταβληθεί. Όπως ας πούμε ότι μία σύνταξη 500 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρη. Όμως εκείνο που ο συνειρμός, ο προφανής είναι ότι ένας συνταξιούχος των 500 ευρώ προσδοκά 500 ευρώ. Όμως όλοι ξέρουμε πως σε μια κανονική σύνταξη 500 ευρώ το δώρο Πάσχα εξορισμού είναι μισή σύνταξη. Σωστά. Δηλαδή 250. Ήτανε όταν υπήρχαν τα δώρα Πάσχα. Όταν υπήρχε, ναι. Χωρίς να θέλω να γίνω άγγελος κακών, πολύ φοβάμαι πως και εδώ μας περιμένει ένας ακόμη τσιπραρέικος εμπεγμός. Και θα συνιστούσα να χαμηλώσουν οι πανηγυρισμοί και να κρατήσουν οι χωροί τουλάχιστον μέχρι να διαψευστεί αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το ερευνήσετε εσείς και δηλαδή να κοιτάξετε πώς ακριβώς θα ισχύσει. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς κανείς δημοσιογράφος δεν ασχολήθηκε με αυτή τη διευκρίνηση. Ναι. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Από όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, είπε ότι αυτό θα δίνεται κάθε χρόνο. Δεν θα είναι η κυβέρνηση του χρόνου, οπότε δεν τον αφορά. Το είπε έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις. Δεν πρόκειται περί 13η σύνταξη, επαναλαμβάνω. Η 13η σύνταξη δινόταν τα Χριστούγεννα για να βοηθάει τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του δημοσίου. Έχει κοπεί και από αυτούς. Για τις ανάγκες του Χριστουγέννου και του Νέου Έτους. Υπήρχε ένα επίδομα Πάσχα, ένα δώρο Πάσχα που δινόταν όποτε ερχόταν το Πάσχα, όχι το Μάιο, όποτε ερχόταν το Πάσχα. Και το επίδομα Δίας. Το επίδομα Δίας. Τώρα, αυτό που δίνει ο κύριος Τσίπρας και το δίνει εσπευσμένα μέχρι την παραμονή των ευρωεκλογών θα καταβληθεί στους λογαριασμούς σας, 3-4 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, το δίνει αποκλειστικά και μόνον για να κοροϊδέψει τους συνταξιούχους, ελπίζοντας ότι μπορεί να εξαγοράσει την ψήφο τους. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, διότι δεν είναι κοροϊδες συνταξιούχοι, το έχουν καταλάβει. Και είναι ένα ποσό, μέχρι τα 500 ευρώ είναι ολόκληρο, δηλαδή 380 παίρνει σύνταξη, θα πάρει 380. Από τα 500 και πάνω είναι 50%, δηλαδή 600-700 παίρνει σύνταξη, θα πάρει 450. Και πάνω από 1.000 είναι 30%. Δηλαδή 300 ευρώ για αυτούς που παίρνουν 1.000 ευρώ. Για αυτούς που παίρνουν 2.000 ευρώ μπορεί να είναι παραπάνω. Έτσι. Θα μου πείτε πόσοι παίρνουν 2.000 στην εποχή μας. Εντάξει. Είναι ένα ποσό. Λοιπόν, κυρία Εύη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Πρώτα-πρώτα δεν είναι σύνταξη 13η. Όχι, είναι δώρο Χριστουγέννων.
Χριστουγέννων. Το είπαμε και το τονίζουμε. Δεν είναι αλλά... δώρο Χριστουγέννων, δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι ένα επίδομα σύνταξη... προεκλογικό. Είναι θέμα προεκλογικής κατάστασης. Όμως, θέλω να πω κάτι άλλο για τις διακοπές του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα-πρώτα ήταν ανήθικο και μυστικό, διότι καθένας, κάθε λαός πρέπει να ξέρει πού είναι ο πρωθυπουργός και πού κάνει διακοπές και με ποιους είναι. Πάντοτε γίνεται αυτό. Αυτό όμως που έκανε κρυφά, γιατί πριν από λίγες μέρες έλεγε, έβριζε το Μητσοτάκη ότι δεν τολμάει να κάνουν το debate και φοβάται, και τους είπε εσείς να πάτε με την ελίτ και εγώ με το λαό εδώ θα κάνω κάθε μέρα debate. Το έκρυβε, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο και γι' αυτό βγήκε ο κ. Τζανακόπουλος και διέψευδε και έλεγε δεν είναι σωστό, είναι ψέματα και τέτοια. Αλλά αφού βγήκε η κυρία Παναγωπούλου και το είπε πώς έχει το πράγμα, βγήκανε και γίνανε ρεζίλοι. Όμως το κρυφά που ήταν δεν είναι σωστό, είναι ανήθικο. Έπρεπε εμείς να ξέρουμε πού είναι. Ψάχναμε πέρσι πού είναι ο πρωθυπουργός, πού είναι... κοντέψαμε να ρίξουμε και τα χαρτιά για να τον βρούμε. Και αυτός ταξίδευε με το σκάφος. Όντιση, Οδύσσια. Ναι, Οδύσσια. Και κατά σύμπτωση, και κατά σύμπτωση... Και ένα άλλο, η κυρία Αξιόγλου προχθές είπε ψέματα. Είπε ότι παραλάβαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις 400.000 συνταξιούχων και εμείς τακτοποιήσαμε το 70% και έμεινε μόνο το 30%, το οποίο σίγουρα θα το τακτοποιήσουμε. Όμως άλλες δηλώσεις λένε ότι είναι πάνω από 250.000, πάνω από 200.000 συνταξιούχοι που περιμένουν τις συντάξεις. Γι' αυτό λέτε έχει πλεόνασμα και αυτά που μας πήρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να θυμίσω ότι πέρσι, εν ώψη της δίθεν εξόδου από τα μνημόνια στις 20 Αυγούστου, είχε χαθεί ο Πρωθυπουργός. Τον περιμένουμε να εμφανιστεί ξαφνικά στο Καστελόριζο. Έτσι έλεγαν οι ίδιοι οι Σιριζέοι. Ότι θα εμφανιστεί από το Καστελόριζο για να διακηρύξει το τέλος των μνημονίων. Και είχε εμφανίσει και στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη είχε πάει με τη δική του Οδύσσια, το όντιση της κυρίας Παναγωπούλου. Έτσι, το θαλαμιγό. Και βγήκε στην Ιθάκη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί έκανε κρουαζιέρα στη νησιά του Ιωνίου. Αυτός ήταν ο λόγος. Πού να πήγαινε στο Καστελόριζο. Ήταν προτιμούσε να πάει στην Ιθάκη, να βγει για 5 λεπτά και μετά να συνεχίσει τις διακοπές του. Ο κουρασμένος. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Λόβερδε. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης, ενώ συνήθως είναι πολύ προσεκτικός στα λόγια του, τις τελευταίες ημέρες είπε μία φράση η οποία αντικειμενικά εξεταζομένη δεν είναι κακό ούτε προσβάλλει κανέναν. Είναι όμως πολύ πιθανόν κάποιοι να θεωρήσουν ότι προσβάλλονται και να έχουμε βίαιες αντιδράσεις απρόσμενες. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος κοντά στον Αναστασιάδη να το επιστήσει την προσοχή του, να μην ξανακάνει κάτι τέτοιο ατόπιμα και αν μπορεί να το διορθώσει. Και γενικώς η πολιτική ενώ πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και στα λόγια και στις πράξεις. Στον αντιθέτως είναι πολύ απρόσεκτη και στις πράξεις και στα λόγια. Αυτά έχω, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Ιουλία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Γιάννη. Σας παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο. Και πράγματι έχετε κάνει πλήση εγκεφάλου σε όλους τους ηλικιωμένους. Ακούστε. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω επί ένα έτος ποιες είναι οι παροχές του κυρίου Μητσοτάκη. Πείτε μου λίγο τι θα μου δώσει ο Μητσοτάκης σε μένα αύριο που παραμονή των ευρωεκλογών. Και δεύτερον, η κυρία Έφη είναι σύζυγός σας? Κυρία Έφη, όχι. Ναι, αυτή είναι που σας παίρνει αμέσως και με το πρώτο. Όχι, δεν τη γνωρίζω καν προσωπικά. Α, δεν τη γνωρίζετε, γιατί είναι σαν ιδιαιτέρα σας, σύμβουλος, συγγνώμη δηλαδή. Δικαιωμάτι λοιπόν, να παίρνει, όπως παίρνετε και εσείς. Ρωτάω, ξέρω ποια είστε εσείς, ξέρω πώς σας λένε, ξέρω που βρίσκεστε. Εγώ πολεμάω ένα χρόνο να σας πάρω και αποκλείεται, έχετε ξαναπάρει. Έχω ξαναπάρει, ναι. Και θα λέω ότι είμαι και από τη Μάτρα. Και με δεν με πιστεύετε. Και δεύτερον, θα ήθελα να σας πω να μας απαντήσετε ποιες είναι οι παροχές που θα πάρω εγώ παραμονή των ευρωεκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί με ευχαριστείτε πάρα πολύ που ασχολείστε με το που έκανε το πιπί του ο Αλέξης, με το που έβγαλε το μπρατσάκι του, με το που, αλλά δεν μου λέτε 10 χρόνια που ταΐζουμε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή. Πού είναι να μας πει μια καλησπέρα και ας μην είναι στο κότερο. Ναι. Mm-hmm. Τον πληρώνω εγώ και εσείς με τους φόρους μας και τρώει τα κοκορετσάκια του.
10 χρόνια και δεν μας έχει πει ούτε καλησπέρα. Mm-hmm. Και εγώ είμαι νεοδημοκράτης, σας παρακαλώ. Καλά, πολύ. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Με πείσατε. Ναι, όχι, να πάρετε στη Μάντρα, το όνομά μου είναι πασίγνωστο και είμαι και γραμμένη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω, αλλά είστε ειλικρινά είστε άνθρωπος που σπρώχνετε στα άκρα των άλλων. Ναι. Έχετε πρόβλημα και... με τον Καραμαλή, έχετε πρόβλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, σας αρέσει ο Τσίπρας, αρέσει η Δημοκρατία. Με πείσατε τους πάντες. Πείσατε τους πάντες. Τώρα όλοι έχουν πιστεί ότι είσαστε φανατικοί νεοδημοκράτες. Ωραία, είμαι Σιριζέα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε λιμένη. Καλά, δικαίωμά σας, να είστε ό,τι θέλετε. Ωραία, αφού έτσι πιστεύετε. Εντάξει, με συγχωρείτε, σας ενδιαφέρει πάρα. Μ' ακούτε. Βεβαίως και σας ακούω. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Μας ενδιαφέρει εμάς που κάνει διακοπές ο Τσίπρα. Βεβαίως. Γιατί με βεβαίως. Όταν κάτι κάνει με διαπλοκή, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όταν παίρνει δώρα και με ανταλλάγματα. Είναι κατά παράβαση του νόμου, κυρία μου. Δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό που λέτε. Αποδεδειγμένο, το είπε η κυρία Παραγωπούλου. Το είπε η κυρία Παραγωπούλου. Είναι 100% αποδεδειγμένο. Εκτός αν λέει ψέματα, κυρία Παραγωπούλου. Είναι ψεύτερη, κυρία Παραγωπούλου. Εγώ θέλω να μου πείτε. Είναι ψεύτερη, κυρία Παραγωπούλου. Ποιες είναι οι παροχές που έχω εγώ από τον Κυριάκο παραμονές των ευρωεκλογών? Τι παροχές, είναι η κυβέρνηση ο Κυριάκος? Τι παροχές? Και δίνουν παροχές, δίνουν τα κόμματα παραμονές των εκλογών? Ναι, έτσι θα ψηφίζουμε από εδώ και πέρα, κύριε Γιάννη. Α, έτσι. Α, εντάξει, κατάλαβα. Εσείς θέλετε κάποιος να σας πληρώνει για να ψηφίσετε. Ωραία, εντάξει. Αυτή τη δημοκρατία έχετε στο μυαλό σας. Δεκτό, σεβαστό, αλλά αυτή η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Εξαγορά ψήφου απαγορεύεται σε μια πραγματική δημοκρατία. Εσείς θέλετε μια δημοκρατία που να σας διορίζουν να πληρώνεστε. Τι να κάνουμε. Προφανώς κάπου σας έχει διορίσει ο κύριος Τσίπρας και τα λέτε όλα αυτά. Δικαίωμά σας και να βγαίνετε και να λέτε τέτοια πράγματα. Δικαίωμά σας. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν σας δώσει ούτε ένα ευρώ για να τον ψηφίσετε. Ούτε ένα ευρώ. Δεν δίνουμε λεφτά για να ψηφίζουμε. Πού ζούμε, στη Ζιμπάμπουε ζούμε? Τι είναι αυτό το πράγμα που άκουσα? Ζητάει από το Μητσοτάκη να δώσει λεφτά για να ψηφιστεί? Στην πολιτική κατεβαίνουμε με τις θέσεις μας, όχι με τα λεφτά μας. Εσείς βέβαια έχετε συρρυφήσει από τον Πέτρο Κόκαλη, από την Παλαγοπούλου, από τη Γιάννα Αγγελοπούλου, το καταλαβαίνω. Έχετε γίνει τα κίμια με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους μεγαλοκαπιταλιστές, την πλουτοκρατία που κάποτε κατηγορούσατε, τις ελίτ που κάποτε κατηγορούσατε. Με αυτούς είσαστε. Δεκτών. Αλλά. Δεν είναι αυτή η χώρα μας. Δεν εξαγοράζουμε τους ψηφοφόρους. Τους σεβόμαστε τους ψηφοφόρους. Δεν τους δίνουμε δωράκια για να μας ψηφίσουν. Αυτό γίνεται στις μπανανίες τύπου Μαδούρο. Στο Μαδούρο γίνονται και στο Ριμαδούρο τον Τσίπρα. Να είστε καλά, κυρία μου. Κύριε Πέτρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Σας παρακαλώ, μου δώστε την δυνατότητα να με ακούσετε. Δεν ήθελα να πω στην κυρία αυτή ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης και μου κόψανε 50% από τη σύνταξή μου. Ξαναψήφισα Νέα Δημοκρατία και δεν διαμαρτύρομαι καθόλου γι' αυτό. Γιατί απλούστατα, όταν πολλοί Έλληνες παίρνανε 2 και είμαι υπερήφανος και ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη, το Σαμαρά που είναι, γιατί μας έσωσε από την ολοκληρωτική καταστροφή και έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους που παίρνανε 2-3.000 ευρώ σύνταξη, αντί να πάνε στο 0, να πάνε στο 1.000-1.300-1.400. Βέβαια, διαμαρτύρομαι ότι ένας αρχηγός της αεροπορίας παίρνει σύνταξη όσο παίρνει καθαρίστρια. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, επειδή εγώ είμαι νεοδημοκράτης, αλλά πρώτα απ' όλα λέω η πατρίδα μου, δεν διαμαρτύρομαι καθόλου για τη μείωση συντάξεως τη οποία μου έκανε και εν διάφορη περιπτώσει θα πω στην κυρία, από όλους τους αριστερούς, Βουλγάρους κτλ. Ήμουν σε ένα χώρο που συναστραφόμουν, ήμουν πολύ πιο υπερήφανος σαν Έλληνας και αυτή ήταν σκουλίκια μπροστά μου σε εμάς με την Ελλάδα. Τον οποιονδήποτε μας κυβερνήσαν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω, μας κυβερνήσανε πάρα πολύ καλά. Ήρθε η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες, σε μια δύσκολη περίπτωση. Εμείς οι νεοδημοκράτες θυσιαζόμαστε και για τις δύσκολες στιγμές ακόμα και δεν διαμαρτυρόμεθα. Θα πω και κάτι άλλο τώρα, αναφορικά με το κότερο. Το κότερο είναι ένα εργαλείο για να κάνουν business και καλά κάνουν οι εφοπλιστές. Όπως και ο Νάσης το είχε το κότερο, έβαζε και έβγαζε κόσμο για να κάνουν και αυτό που λέγεται στα αγγλικά mutual benefit, μας περιπτώσει. Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και τελευταία θα κλείσω το θέμα μου. Αναφορικά με το θέμα των δασοπυρκαγιών, της δασικής πυρκαγιής. Κύριε Λοβέρδο, δεν άκουσα μέχρι σήμερα κανέναν να μιλήσει για τη δασική πυρκαγιά. Όπως είναι στην ιατρική ο οφθαλμίατρος, ο γυναικολόγος,
όπως είναι στην νομική, ο ποινικολόγος κτλ. Κτλ. Υπάρχει και στην πυρκαγιά ο δασοπυροσβέστης. Αυτοί δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτοί φύγανε. Δεν μίλησε ποτέ κανένας για τις δασικές πυρκαγιές. Και όταν είχαν έρθει, είχα μιλήσει με κάποιους Γερμανούς που είχαν έρθει με κάτι παλιά ελικόπτερα, γιατί τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε και πληρώνουμε κατασκευή στο 64 και μετρούν πολλά λεφτά εκεί, λένε οι Γερμανοί. Ρε παιδιά, αυτά τα ελικόπτερα είναι πεταμένα στην Αριζόνα κάτω. Πάτε δύο ελικόπτερα να τα έχετε εκεί, εδώ να μην πληρώνετε, να σβήνουν τις οδειές. Οι Γερμανοί το είπαν. Τα έχουν οι Γερμανοί στη Γερμανία. Τώρα, μην πω πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Περίπτωση, αν ενδιαφέρεστε να σβήσετε τις οδειές, υπάρχουν άνθρωποι που το ξέρουν, να τους καλέσετε. Να είστε καλά. Κυρία Μαρίτσα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Πείστε τελείως. Ναι, ήθελα να σας πω, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες που μπαινοβγαίνουν όλοι στα νοσοκομεία μέσα και δεν πληρώνουν μία. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Προφανώς. Μετά, προφανώς. Μετά ένα άλλο με τη ΔΕΗ που έχει χρεωθεί 900 εκατομμύρια. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει. Θα έπρεπε όμως ο κ. Μητσοτάκης να βγει και να τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να βγει και να τα πει. Μετά μου αρέσει που βγαίνουν οι δήμαρχοι εκεί πέρα, οι αυτοί που θα θέλουν να βγουν για δήμαρχοι. Τι θα κάνουν με τους λαθρομετανάστες? Που άλλοι λένε για τα φώτα, άλλοι λένε από εδώ, άλλοι λένε από εκεί. Εάν δεν τους μαζέψουν αυτοί που δεν έχουν δουλειά να τους στείλουν από εκεί που ήρθανε, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συμμετοχή στη σημερινή εκπομπή. Να κλείσουμε με τον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Έχουμε πάλι καλή επιτυχία και εσάς και στον κύριο Καλαποθαράκο. Ναι, ναι. Με ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, έχουν να φάνε μαύρο και φούμο όσα λεπτά και να μας δώσουν που λένε δώρα και μισθούς και τα χριστουγεννιάτικα. Αυτά είναι μπούρδες. Των Σιριζέων και για την κυρία Χριστούγεννα δεν θα πάρετε τίποτα. Τώρα θα πάρετε. Ορίστε. Χριστούγεννα δεν θα πάρετε τίποτα παραπάνω. Τώρα θα πάρετε. Δεν έχουν ονομάσει Χριστούγεννα δώρα κτλ. Τα ξέρω αυτά. Ναι. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Και δεύτερο, μπορείτε να μου πείτε, ο Πρωθυπουργός, γιατί το λέω Λόλεκ και ο Μπόπεκ, πότε πήγε οι διακοπές, μπορείτε να μου πείτε? Εκεί γύρω του τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Όταν είχαν καεί τα 100 άτομα, έτσι. 25 μέρες μετά, είπε η κυρία Παναγωπούλου. Α, 25 μέρες μετά που καήκαν 100 τόσα άτομα, πήγε διακοπές ο κύριος Λόλεκ. Έτρεπετε λιγάκι λόγο μου, ρε, και να φάει φούμο. Και κάτι άλλο, κάνω ένα καφέ, συχτήρ καφέ, ωραίο, ωραίο. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Πρέπει να κλείσουμε. Με ενημερώσει αν πρέπει να κλείσουμε. Δεν με ενημερώνει κανείς, άρα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω. Έχουμε δύο λεπτά, γιατί μου είπατε μόνο ένα λεπτό, γι' αυτό δεν ήξερα, μπερδεύτηκα. Ωραία. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή? Δεν έχουμε. Άρα αφού δεν έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, εγώ θέλω να ολοκληρώσω. Ακούω ότι κάποιος παίρνει τηλέφωνο, ενώ ετοιμαζόμουν να κλείσω την εκπομπή. Θα τη βγάλουμε στον αέρα, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που απέμειναν. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Τώρα, καταλαβαίνετε τώρα πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Από καιρό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι νοοτροπία έχει αυτός ο Έλληνας. Δώσ' μου για να σε ψηφίσω. Τι να σου δώσεις, ρε άνθρωπε. Είμαστε ένα διαλυμένο κράτος. Είμαστε υποπτώχες. Σου δώσε, ωραία, κάτι άλλο λεφτά. Για ένα μήνα θα τα πέρασε δύο και μετά θα τελειώσουν οι εκλογές, τι θα γίνει. Μετά πάλι την αρχή. Ρε τα λέπω, ρε, το ψήφο θέλουν. Βάλε μυαλό, Έλληνα, θα υποφέρει. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Βάλε μυαλό. Να είστε καλά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Το ακούσατε και από την κυρία αυτή που πήρε. Θεμητό να έχει την άποψή της. Και έχει πολύ πάθος εναντίον μου. Θεμητό και αυτό. Δεν μπορεί να με συμπαθούν και να με αγαπούν όλοι. Αλλά είδατε την οτροπία. Τι θα δώσει ο Κυριάκος για να τον ψηφίσει ο λαός? Ακούστε νοοτροπία. Ο Τσίπρας έδωσε, δεν έδωσε από την τσέπη του.
Από τον κρατικό κορβανά, από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Μας έχει τραγίξει, τα δίνει αυτό το δωράκι του συνταξιούχου που δεν πρόκειται περί 13η σύνταξη. Τι να πω. Ειλικρινά, τι να πω. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό σας βράδυ.